Κύριε Γερουλάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αντίπα και ελπίζω να μ' ακούτε καλά, γιατί βρίσκομαι στην επιστροφή από τη Λάρισα και ελπίζω να πιάνει. Από τη μαγευτική Λάρισα, σας ακούμε μια χαρά για την ώρα. Αν θέλετε κιόλας, αν έχετε κάνει ένα πάρκινγκ μπροστά σας, πιάστε λίγο δεξιά με ασφάλεια, προκειμένου να... Ούτως ή άλλως γενικώς η χώρα πάει λίγο δεξιά, οπότε δεν θα πάτε και εκτός γραμμής. Η Λάρισα ήταν στα καλά της και συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει δουλειά στην πόλη του και έχει κάνει και πολλή δουλειά πολιτική στο να φέρει κόσμος μαζί και να ενώσει δυνάμεις, πράγμα το οποίο το χρειαζόμαστε. Μάλιστα, πάμε λίγο στα δικά σας όμως. Καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και λύνουν θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αισθανθήκατε να σας αφορά η αποστροφή της κυρίας Γεννηματά, όποιος θέλει να με αμφισβητήσει να έρθει στο κίνημα αλλαγής? Γιατί... Όχι, γενικά δεν προσωποποιώ ποτέ εχμές και θεωρώ ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και στήριξε πάντα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, και έχοντας τη θέση πάντα υπέρ του ΠΑΣΟΚ και της σημασίας που έχει να διατηρηθούν οι αρχές και οι αξίες του, θεωρώ ότι μάλλον σαν... Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, επιμένετε να, ότι πρέπει να γίνει συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο οποίο να εκλεγεί ο νέος πρόεδρός του? Πρέπει να είναι εκλογικό ή απλώς να το κάνουμε για να το κάνουμε? Εγώ αυτό το οποίο πάντα πίστευα και πιστεύω είναι ότι πρώτον ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να υπάρχει και να έχει μια δυνατή πολιτική παρουσία, διότι διατηρεί τις αρχές και τις αξίες της κεντροαριστεράς και ιστορικά, αλλά και δεν έχει εκφραστεί τίποτα καλύτερο από τότε. Αλλά πιστεύω επίσης ότι για να συνεχίσει και να έχει δύναμη και να μπορεί να μιλάει στον κόσμο, πρέπει να είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα, το οποίο δεν δικαιολογείται να μην έχει, να έχει διορισμένα στελέχη τόσους μήνες πια μέσα από το κάλυμα της ΚΟΕΣ. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα κόμμα το οποίο να είναι δημοκρατικό, να φέρνει κόσμο μαζί, να συνθέτει ιδέες, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα όραμα στο μέλλον. Και όπως ξέρετε κύριε Αντίπα, το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια κούρσα. Έχει εδραιωθεί η δεξιά σαν κυβέρνηση και σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, ελέγχει πολύ τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και οφείλουμε να έχουμε μια πορεία η οποία θα φέρει μια αντιπρόταση για το μέλλον της Ελλάδας στα πράγματα και θα γίνει πλειοψηφική. Σε αυτή τη μάχη υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο παίκτες. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταφέρνει και μαζεύει τον κόσμο, και υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διατηρεί το ΚΙΝΑΛ, το οποίο λόγω του ΠΑΣΟΚ διατηρεί τις αρχές και τις αξίες του χώρου. Λοιπόν, αυτή είναι μια δύσκολη μάχη, γιατί αυτός που έχει τον κόσμο έχει ένα πλεονέκτημα. Άρα πρέπει να δρούμε συστηματικά και γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα για να αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρίες όπως η χθεσινή, να αναδείξουμε γιατί οι αρχές και οι αξίες του ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρηθούν ζωντανές όταν θα χτίσουμε την κεντροαριστερά του μέλλον. Χάθηκε η χθεσινή ευκαιρία δηλαδή? Κοιτάξτε, ήταν μια... Δεν περίμενα εγώ μια τέτοια ομιλία. Πίστευα ότι όταν κάνεις μια ομιλία για 3 Σεπτέμβρη σου δίνει μια τεράστια ευκαιρία να ρίξεις την μπάλα μπροστά, να δείξεις ένα σημείο στον ορίζοντα γύρω από τον οποίο μπορούμε να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, και αυτό το σημείο, αυτό το όραμα δεν το είδα. Δεν είδατε το όραμα. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα είναι να το παρουσιάσετε εσείς και να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών που στηρίζουν τον χώρο της κεντροαριστεράς. Κύριε Δήμα, αυτό το οποίο πάντα γίνεται δημοσιογραφικά είναι να καταλήγουμε στο πότε θα χυθεί αίμα. Η ουσία είναι διαφορετική όμως. Όχι, όχι, ίσα ίσα το πότε θα γεννηθεί το καινούργιο ρωτάω. Ίσα ίσα δεν ζητάω να χυθεί αίμα. Πάντα πίστευα ότι πρέπει... Από το 12 δοκιμάζετε σχήματα στο χώρο σας, κύριε Γερουλάνε, την Ελιά, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το κίνημα αλλαγής. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρον ρωτώ για το πότε θα έχουμε το καινούριο αίμα μακριά από μένα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε δοκιμάσει όλα αυτά τα σχήματα και η όποια απόδοση αυτών των σχημάτων οφείλεται μόνο στο πόσο σωστά συμπεριφερόμαστε απέναντι στην παράδοσή μας, έτσι ώστε να δώσουμε ένα όραμα για το μέλλον. Γιατί το όραμά σου για το μέλλον πρέπει να έρχεται από κάποιες ρίζες. Λοιπόν, όσο πιο συνεπείς είμαστε απέναντι στις ρίζες μας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να αρθρώσουμε ένα λόγο ο οποίος να γίνεται πιστικός στον κόσμο. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κόσμος της κεντροαριστεράς να συσπηρωθεί γύρω από αυτό το όραμα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου αγωνία και θα συνεχίσω να δουλεύω γι' αυτό προφανώς. Μάλιστα.
Πάμε λίγο και στα πολιτικά, στον πολιτικό προσανατολισμό του κινήματος αλλαγής ή του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γεννηματάκη χθες επέμεινε στην αυτόνομη πορεία. Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα είναι όταν θα έρθουν πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως ο εκλογικός νόμος, η αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί πέρα τι θα λέτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο, επειδή το ένα λέει η Νέα Δημοκρατία και το άλλο λέει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτό ευνουχισμός του κινήματος αλλαγής? Να στρώσουμε το χαλί πριν πάμε στο λεπτοκέντημα. Δηλαδή? Να σας πω άλλα θέματα τα οποία θα έρθουν μπροστά μας. Γίνεται μια ζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Νέα Δημοκρατία δεν την πίστεψε ποτέ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι θεωρητικά λέει ότι την υποστηρίζει, όταν έκανε ένα νομοσχέδιο το έκανε πάρα πολύ ελλειμματικό και το έκανε ελλειμματικό με την ελπίδα να ελέγξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Τι κάνει αυτό? Αφήνει ένα τεράστιο χώρο στον οποίο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να εκφράσει έναν αυτόνομο σημαντικό λόγο. Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι αυτό το οποίο κάνω και συζητάω και με τους δημάρχους οι οποίοι είναι του χώρου και πιστεύουν σε μια δυνατή τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, μπορεί να είναι και δεξιά και αριστερά, αλλά πιστεύουν σε μια δυνατή τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι ένα πεδίο μέσα στο οποίο η αυτόνομη πορεία θα γίνει πράξη. Το ίδιο μπορώ να σας πω και για ένα άλλο θέμα. Δείτε, ας πούμε, χθες κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία στη Λάρισα για να στηρίξουμε τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα παραγωγό της πρωτογενούς παραγωγής. Εδώ και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αφήσει αυτόν τον κόσμο ορφανό. Γιατί? Διότι σήμερα δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία τη χάνουμε καθημερινά. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Λέμε λοιπόν, το ελληνικό γιαούρτι, το ελληνικό ψάρι, το ελληνικό λάδι έχουν ταυτιστεί με την ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ταυτίζεται με την ποιότητα ίσως των πιο σημαντικών προϊόντων που καταναλώνει ο άνθρωπος. Πόσο σημαντικό λοιπόν θα ήταν να εντάξουμε περισσότερα και περισσότερα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής εκεί που δημιουργείται υπεραξία? Πόσο σημαντικό θα ήταν, ας πούμε, να είναι τα ελληνικά πορτοκάλια μέσα σε αυτό? Ναι, λογικά όλα αυτά. Απλώς σας ρώτησα. Ούτε το άλλο μιλάει για αυτά. Γιατί δεν μιλούμε εμείς για αυτά? Χθες χάθηκε μια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί μιλούσαμε στον αγροτικό κόσμο. Γι' αυτό σας λέω, συμφωνώ απόλυτα με την αυτόνομη πορεία, αλλά η αυτόνομη πορεία πρέπει να γίνει μέσα από προτάσεις, μέσα από θέσεις και προτάσεις που να ακουμπάνε τον κόσμο. Μάλιστα. Ο Χριστόφορος μου έστειλε ένα μήνυμα όση ώρα μιλάμε, ότι κύριε Αντίπα, όλοι στο κίνημα αλλαγής ανταγωνίζονται για το πώς θα πάνε το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλει η Φόφη Γεννηματά, αυτό θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό δυστυχώς θέλει και ο Παύλος Γερουλάνος. Είναι έτσι ή ο ακροατής μας έχει λάθος? Έχει λάθος. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε σαν στόχο είναι πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν στο ΠΑΣΟΚ και εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ θα γυρίσουν πίσω εκεί που είναι η πηγή των αξιών και των αρχών του χώρου. Αυτό είναι μία μάχη. Είναι μία δύσκολη μάχη. Αλλά είναι μία μάχη που πιστεύω ότι αν την παλέψουμε σωστά, έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες να την κερδίσουμε. Διότι ρίζες ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία δεν έχει. Σήμερα μιλάω με δημάρχους οι οποίοι είναι άνθρωποι ΠΑΣΟΚ, μιλάω με συνδικαλιστές, άνθρωποι ΠΑΣΟΚ. Όπου έχουμε διατηρήσει τη σχέση μας με την κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτόν τον κόσμο πρέπει να συσπηρώσουμε μαζί γύρω από μία νέα προσπάθεια να δώσουμε ένα όραμα για τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι και στο Δήμο της Αθήνας και στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και γενικότερα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τα ποσοστά ήταν ψηλότερα των εθνικών εκλογών. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το αποδίδεται στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τις τοπικές κοινωνίες ή στην αδυναμία της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής? Στη διάθεση των δημάρχων να συνθέσουν. Πάντα ο χώρος της κεντροαριστεράς δημιουργείται από σύνθεση. Δεν μπορεί να δημιουργήσεις ένα χώρο στην κεντροαριστερά ο οποίος να αποκλεί κόσμο. Λοιπόν, ως υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές ή στις περιφερειακές εκλογές, υποχρεούμαστε να συνθέσουμε δυνάμεις, υποχρεούμαστε να ακούσουμε και να δούμε τι εντάσσεται μέσα στο αξιακό πλαίσιο το οποίο εμείς εκπροσωπούμε. Αυτό κάνουμε. Και αυτό βεβαίως προσθέτει δυνάμεις, δεν αφαιρεί. Άρα, μια ομιλία χθες η οποία θα ήταν πάρα πολύ ενωτική και θα δημιουργούσε τις συνθήκες σύνθεσης, θα ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο εμείς πετύχαμε στο Δήμο,
από ότι μια ομιλία η οποία ουσιαστικά αναφέρεται περισσότερο σε κομματικές τριβές. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη σας εμπειρία από τη συνεργασία με τον νέο Δήμαρχο της Αθηνάς? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Αθήνα έχει μια τρομερή ευκαιρία και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο Δήμαρχος. Και εγώ και ο κύριος Ηλιόπουλος έχουμε εκφράσει κάθε καλή διάθεση να συνθέσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν λύσεις. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, μπορεί να πάρει ένα δημοκρατικό σύστημα όπως είναι η απλή αναλογική και να το... Και να το Να το κάνει να λειτουργεί. Να δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας, να το κάνει να λειτουργεί. Νομίζω θα είναι κέρδος όλων μας αν από αυτή την τετραετία μας βγάλουν το καπέλο τους οι άλλοι ότι πραγματικά συνεργαστήκαμε και ότι κάναμε το Δήμο καλύτερα συνθέτοντας ιδέες μας αντί να χτυπάμε ανούσια ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, οι συνθήκες είναι εκεί και είναι θέμα πολιτικής, εννοώ προσωπικής και συλλογικής οριμότητας το να το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, μια και τον αναφέρατε, συμφωνείτε με τις παρεμβάσεις που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών για να αυξήσει την κυβερνησιμότητα των Δήμων ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αφήσει ατόφια την απλή αναλογική για να δοκιμαστεί? Το πρόβλημα της απλής αναλογικής δεν ήταν ατόφια. Είναι μια απλή αναλογική η οποία δεν, είναι σύνθετη. Γιατί? Διότι ναι μεν ψηφίζεις την πρώτη Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο με απλή αναλογική, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ψηφίζεις το Δήμαρχο με απόλυτη, με απόλυτη πλειοψηφία. Άρα εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμίτησε την απλή αναλογική την οποία δημιούργησε. Ξέρετε ότι πιστεύω στην απλή αναλογική, ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση για να λειτουργήσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένα καθαρό σύστημα το οποίο φέρνει αποτελέσματα για το Δήμο. Τώρα, αυτό που έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μπαλώματα. Σε κάποια σημεία, ειδικά στα θέματα της γραφειοκρατίας, την οποία επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι θετικά προς την λειτουργία των Δήμων. Πιστεύω όμως ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε τώρα πια είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση φτερά. Διότι πάντα πίστευα ότι αν δεν αποσυγκεντρώσεις την εξουσία από το κεντρικό πολιτικό σύστημα, δεν πρόκειται να καταφέρεις να σπάσεις αυτό το απόστημα που είναι το κεντρικό κράτος, που μας κρατάει όλους τους Έλληνες εγκλωβισμένους και μας κρατάει από το να μπορούμε να δημιουργήσουμε τα πράγματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξή σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια τόσο στο κίνημα αλλαγής και στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως, αλλά και στην παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ.